Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά την Ακαδημία, το οποίο γίνεται και στην Αθήνα, στην Ακαδημία Νέων Συνεργατών που υπάρχει και αναπτύσσουν ένα θέμα βασικό κάθε εβδομάδα, ουσιαστικά μέσα από τα 8 βήματα της δικτύωσης, και θα μιλήσουμε για την πρόσκληση. Αυτό που θέλω είναι να είστε προσεκτικοί στο μάθημα, ίσως όσο το παιδάκι και παραπάνω. Όπως είπε ο κύριος Άρης με πρόλαβε, πάρα πολύ επιτυχημένοι άνθρωποι, και το έχω ακούσει από αρκετούς, αλλά προφανώς κάποιος το είπε πρώτος. Λένε ότι άμα γίνεις καλός στην πρόσκληση και στην επακολούθηση, είναι τα δύο πιο σημαντικά πράγματα που χρειάζεται να μάθεις, διότι όλα τα άλλα θα γίνουν. Είναι δεδομένο. Τώρα, να μιλήσουμε για την πρόσκληση. Καταρχήν, πού μπορούμε να βρούμε πηγές, πληροφορίες και πράγματα που να αφορούν την πρόσκληση που υπάρχουν ήδη? Μπορούμε να βρούμε στο olympiceducation.gr, είναι το site το εκπαιδευτικό της Olympic Idea, όπου υπάρχει το βίντεο επικοινωνία πρόσκληση του Θοδωρίκου Τρί, είναι εξαιρετικό. Αν πάμε στην επιλογή πώς ξεκινάμε δημιουργία ομάδας, θα το βρούμε, όπως στις εκπαιδεύσεις. Επίσης υπάρχει και βίντεο που αφορά την πρόσκληση του Κωνσταντίνου Καστανά. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει χιλιάδες προσκλήσεις, οπότε μιλάνε εκ πείρας πάνω στο κομμάτι της πρόσκλησης και γιατί να κάνω πρόσκληση. Δεν είναι ότι σταθήκανε και κάνανε μια εκπαίδευση και άρχισαν να μιλάνε γενικώς. Είναι πράγματα που τα έχουν περπατήσει, τα έχουν δει και έχουν καταλήξει ότι μερικά πράγματα είναι δεδομένο ότι πρέπει να υποθούν και μας βοηθάνε. Έχουν δει τι δεν δουλεύει και τι όχι. Επίσης, στο site που έχει Team 100, όπως φαντάζομαι θα γνωρίζετε περισσότεροι, υπάρχουν πράγματα, επιλογές ξεκινώντας την επιχείρησή σας, δημιουργία ομάδας και ούτω καθεξής. Στην επιλογή δημιουργία ομάδας θα βρούμε ό,τι αφορά την Team 100. Να πω λίγο κάτι, το οποίο το βλέπουμε συνέχεια και στα email του κύριου Άρη, δεν έχει σημασία με την πρόσκληση, αλλά βλέπετε κάτω στη διαφάνεια που λέει εγγραφή στα email της ομάδας και μιλάει και έχει ένα link που τελειώνει σε registration 2. Εδώ το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να εγγράψουμε ένα καινούριο μέλος ή μέλη που ήδη υπάρχουν και δεν τα έχουμε γράψει, προκειμένου να λαμβάνουμε όλοι τις ίδιες πληροφορίες. Να λαμβάνουμε όλοι το ίδιο email από την Team 100, τον κύριο Άρη και την κυρία Σύση, έτσι ώστε να μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα. Αν δεν το κάνουμε εμείς, μην περιμένουμε να συνδεθεί το μέλος το οποίο έχουμε συστήσει μόνο του ξαφνικά. Τώρα, μερικά εισαγωγικά tips, αν θέλουμε, πώς μπορούμε να πούμε ότι αυτή η δεξιότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Ίσως να είναι και η σημαντικότερη δεξιότητα που μπορούμε να αποκτήσουμε μαζί με την επακολούθηση. Οι περισσότεροι μας φαίνεται συνήθως δύσκολο, διότι ή δεν προετοιμαζόμαστε σωστά ή θεωρούμε ότι πρέπει απαραίτητα όταν θα κάνουμε την πρόσκληση να γίνει με τον εύκολο τρόπο και να πάρουμε όλοι ναι. Είναι σαν να παίζαμε ποδόσφαιρο και θέλουμε κάθε φορά που σουτάρουμε απλά να μπαίνει γκολ. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Η πρόσκληση, όπως και τα υπόλοιπα βήματα, δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνουμε πάρα πολύ καλοί και μετά θα βγούμε να το κάνουμε. Είναι κάτι το οποίο κάνοντας τη δράση και κάνοντας προσκλήσεις μαθαίνουμε. Μάλιστα, άμα μάθεις σωστά τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία, σου φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. Το τηλέφωνο δεν είναι κάτι το ασήκωτο. Δεν νιώθεις άσχημα να μιλήσεις στον άλλον είτε από κοντά και να του κάνεις πρόσκληση είτε από το τηλέφωνο. Διότι έχεις και ξέρεις πώς να επικοινωνήσεις το μήνυμα, αλλά νιώθεις ότι δεν προσπαθείς σε κάποιον με το ζόρι να του πείσεις ότι πρέπει να κάνει κάτι. Συνήθως, αν είναι να επικοινωνήσουμε εξ αποστάσεως, προτιμούμε το τηλεφωνικά. Όχι τα SMS, τα email ή μέσα από το Facebook. Δεν είναι ότι δεν έχουν δουλέψει τέτοιες μέθοδοι, αλλά ειδικά στην Ελλάδα κάποιος προτιμά να έχει τηλεφωνική επικοινωνία, να έχει την προσωπική επικοινωνία με τον άλλον. Τώρα, ο σκοπός του τηλεφωνήματός μας είναι να είμαστε σύντομοι, τα χαρακτηριστικά του, να είμαστε γρήγοροι στο θέμα μας και περιεκτικοί. Τι σημαίνει αυτό? Δεν παίρνουμε να μάθουμε τα νέα, τι κάνει, πώς είναι και αν το Σαββατοκύριακο θα πάμε να δούμε αγώνα. Και άμα αύριο θα δούμε το Euro που ξεκινάει. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Τον έχουμε πάρει για συγκεκριμένο πράγμα ακριβώς. Δεν θέλουμε να είμαστε κουραστικοί, θέλουμε να είμαστε κατευθείαν στο θέμα μας, απλοί και περιεκτικοί. Η πρόσκληση, όπως είπαμε και πριν, δεν είναι απαραίτητο να μας πούνε όλοι ναι. Είναι βήμα αξιολόγησης. Να αξιολογήσουμε τι? Αν υπάρχει ενδιαφέρον από τον άλλον. Δεν σημαίνει ότι αυτό που κάνουμε είναι αδιάφορο ή ότι είναι κάτι άσχημο. Σημαίνει ότι εκείνη την περίοδο αυτόν δεν τον ενδιαφέρει για τον οποιοδήποτε λόγο. Είτε γιατί έχει οικονομικά προβλήματα, είτε γιατί τρέχει σε γιατρούς, είτε γιατί έχει εστιάσει κάπου αλλού στη ζωή του σε κάποιο επιχειρηματικό του βήμα, για οτιδήποτε. Δεν είναι το timing του.
Εμείς τι θέλουμε στην πρόσκληση λοιπόν, θέλουμε να μεταδώσουμε τι πρόκειται να κάνουμε, να δώσουμε τη γενική ιδέα και ουσιαστικά να καταλήξουμε στο αν είναι ανοιχτός ή όχι ο άλλος. Επομένως, θέλω να πάρω πάρα πολλά όχι, να πάρω αρκετά ναι, τα οποία όμως να είναι ναι που όντως ενδιαφέρονται. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα πάρω από όλους ναι. Θέλω να καταλήξω να επικοινωνήσω και να βρεθώ από κοντά με ανθρώπους που όντως εκείνη την περίοδο ψάχνονται. Και εγώ γλιτώνω χρόνο και μιλάω κατευθείαν με ανθρώπους που έχουν ενδιαφέρον και οι πιθανότητες είναι μεγαλύτερες να ασχοληθούν. Πολύ σημαντικό ότι η μερική πληροφόρηση ουσιαστικά είναι παραπληροφόρηση. Δηλαδή, δεν αρχίζω να κάνω προσκλησοπαρουσίαση. Παράδειγμα, να πάρω γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις, όλα καλά, όλα καλά. Έχεις 2 λεπτά να μιλήσουμε, να σου πω κάτι σημαντικό. Ναι, μπορώ. Να σου πω, υπάρχει μια εξαιρετική ιδέα που μπορούμε να εργαστούμε και να αποκτήσουμε εισόδημα, αλλά και να εξοικονομήσουμε χρήματα. Θα σε ενδιέφερε, ναι, θα με ενδιέφερε, αλλά τι είναι αυτό. Ενώνουμε ουσιαστικά επιχειρηματίες με καταναλωτές. Από τη μία πλευρά υπάρχουν επιχειρήσεις που τους δίνουμε μια σειρά από εργαλεία και από την άλλη καταναλωτές που χρησιμοποιούν την κάρτα και μπορούν να έχουν και εισόδημα. Δεν του κάνω παρουσίαση από το τηλέφωνο. Φανταστείτε τώρα αυτό να το ακούει κάποιος πρώτη φορά. Έχει πάρει τη φάτσα του Μπότζο, είναι ο, και λέει τώρα τι μου λέει αυτός, και γενικώς δεν είναι επαγγελματικό. Δεν δημιουργήσει όμως και σωστή εικόνα έτσι κι αλλιώς για αυτό που πρόκειται να δείξουμε. Τώρα, η στάση είναι λέμε το παν. Τι θέλουμε, θέλουμε να έχουμε ενθουσιασμό. Κανείς δεν θα πάρει στο τηλέφωνο κάποιον και έχει όρεξη να ακούσει εσένα να είσαι μέσα στην κατάθλιψη ή να είσαι εξαπλωμένος ή μόλις έχει ξυπνήσει και να λες, να σου πω Δημήτρη, έχω μια εξαιρετική πρόταση να κάνω. Είναι φοβερή, θα ενθουσιαστείς. Και μόνος που τα λες, είσαι έτοιμος να κοιμηθείς. Θέλουμε να είσαι λίγο ενθουσιασμένος. Συνήθως σήκω, περπάτα, πήγαινε 2-3 φορές πέρα δόθε και άρχισε να μιλάς όρθιος να περπατάς. Για να μπορείς να έχεις ενθουσιασμό και να μην έχεις και άγχος. Τώρα, αυτό που κάνουμε πρέπει να το κάνουμε πάντα διασκεδαστικά, λένε. Have fun, make money, help people. Οπότε είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να το κάνουμε διασκεδαστικά. Να είμαστε χαλαροί κοινώς. Να μην είμαστε σφιγμένοι, πώς θα πάρω τηλέφωνο και τι θα. Θα τον πάρεις και θα του πεις αυτό που έχεις να του πεις, το οποίο θα είναι αλήθεια, θα μεταδώσεις το μήνυμα απλά, με ενθουσιασμό και για σιγουριά για αυτό το οποίο εσύ κάνεις. Εσύ ξέρεις τι είναι αυτό που κάνεις και όχι αυτός. Εσύ παίρνεις τηλέφωνο για να κάνεις τη συνέντευξη. Δεν παίρνεις για να σου κάνει αυτός ανάκριση, επομένως δεν έχεις κάτι να φοβάσαι. Θα κάνεις μια πολύ απλή ερώτηση αν είσαι ανοιχτός ή όχι. Η όλη ουσία αυτή είναι. Τώρα. Μια ολοκληρωμένη πρόσκληση προφανώς θα πρέπει να λέει ποιος είναι αυτός που καλεί, γιατί πολλές φορές παίρνουμε και αποκεκτημένη ταχύτητα λέμε: έχω να σου πω κάτι σημαντικό για όλα αυτά και στο τέλος σου λέει: μα ποιος είσαι, μεγάλε. Δεν σε θυμάται. Να απαντάμε γιατί καλούμε, ποιος είναι ο λόγος που σε έχω καλέσει, ότι ξεκινάει ένα εξαιρετικό project στην Ελλάδα. Να δίνουμε συγκεκριμένα ποιος είναι ο στόχος, ο λόγος που καλούμε. Και εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον, θα πρέπει να απαντάμε στο πού και πότε θα βρεθούμε. Εάν δεν απαντάμε στο πού και πότε, δεν είναι πρόσκληση. Δηλαδή το ναι, ωραία, μ' αρέσει και τα λέμε, είναι στο τα λέμε. Δεν είναι πρόσκληση. Πρέπει να απαντάει πού και πότε. Να σε ενδιαφέρει να μάθεις με ποιο τρόπο μπορείς να εξοικονομήσεις και να βγάζεις χρήματα ταυτόχρονα από πράγματα που ήδη αγοράζεις και ψωνίζεις. Βεβαίως θα με ενδιαφέρει. Ναι, θα με ενδιαφέρει. Θα ήθελα περαιτέρω πληροφορίες. Εξαιρετικά. Γι' αυτό το λόγο, για να έχεις όλες τις πληροφορίες που θέλεις, θα πρέπει να βρεθούμε. Θέλεις να βρεθούμε αύριο ή μεθαύριο στις 7 η ώρα. Προτείνουμε 2 ώρες εμείς. Εμείς λοιπόν έχουμε τον έλεγχο και εμείς βάζουμε τους κανόνες. Ποιος καθορίζει, λέμε συνήθως, το παιχνίδι, αυτός που κάνει τις ερωτήσεις. Ακόμα και αν με ρωτήσει τι είναι αυτό που ασχολούμαι, βεβαίως και θα το απαντήσω ότι μπορώ να εξοικονομήσουμε χρήματα και ταυτόχρονα να κερδίζουμε χρήματα και θα συνεχίσω ο ίδιος και να του πω και να του τελειώσω εγώ με μια ερώτηση. Γιατί, για να πάρω το παιχνίδι στα χέρια μου. Μην ξεχνάμε, εμείς έχουμε καλέσει και θέλουμε να δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον. Μην πέφτουμε πολλές φορές στην παγίδα και τι είναι αυτό και με τι έχει να κάνει. Και έχεις μπλέξει και έχεις κάνει και έχεις το ένα. Εγώ κάνω τις ερωτήσεις και όχι αυτός. Τώρα, προφανώς θα φτιάξουμε μια πρόσκληση που θα ταιριάζει σε εμάς και θα βρίσκεται πάνω στο πλαίσιο που θέλουμε να αναλύσουμε. Και εννοείται ότι. Τις πιο πολλές φορές θα πρέπει να την προσαρμόσουμε και με τον άνθρωπο που μιλάμε. Δηλαδή, αν είναι εξοικειωμένος στο ίντερνετ ή αν είναι εξοικειωμένος στις εκτόσεις ή αν είναι ο μπαμπάς μου, δεν θα αρχίσω να του μιλάω για το ίντερνετ μάρκετινγκ. Ποιο ίντερνετ μάρκετινγκ, ή αν είναι η γιαγιά μου. Θα μιλήσω όμως για να πάρουν τις εκτόσεις. Θα πρέπει να καταλάβω σε ποιο μιλάω. Όπως είπαμε και πριν, τελικά η πρόσκληση είναι μια ερώτηση απλή. Αν είσαι ή δεν είσαι ανοιχτός σε αυτό που κάνουμε. Δεν μας ενοχλούν οι απαντήσεις.
Πρέπει αυτό να το ξεπεράσουμε. Θεωρούμε ότι κάνουμε ότι δεν τα πήγαμε καλά αν πάρουμε όχι. Δεν σημαίνει ότι δεν τα πήγες καλά αν πάρεις όχι. Σημαίνει ότι αυτός δεν ενδιαφερόταν. Δεν τα πήγες καλά αν πάρεις όχι και δεν έχεις πει ποιος είσαι, ότι θέλεις να του μιλήσεις για κάτι σημαντικό 2 λεπτά, να του μεταδώσεις τι θέλεις, για ποιο λόγο καλείς και να κάνεις σωστά τα βήματα. Αλλιώς μια χαρά τα έχεις πάει. Απλά αυτός δεν ήθελε εκείνη την περίοδο. Δεν υπάρχει το έκανα λάθος και πήρα όχι. Πήρες όχι γιατί δεν ήθελε. Σε έναν άλλον θα έπαιρνες ναι. Μην νιώθουμε επομένως ότι άμα πάρουμε μερικές απαντήσεις αρνητικές σημαίνει ότι εμείς δεν κάνουμε σωστά. Αυτό θα πρέπει να το συμβουλευτεί ο καθένας με τη γραμμή αναδοχής του, να δει τα βήματα, να δει πώς κάνει η πρόσκληση και ούτω καθεξής. Είναι δεδομένο πιο πολύ μέσα στην ομάδα ότι κάνουν πολύ καλά πρόσκληση άμα θέλουν. Το θέμα είναι ότι όταν παίρνουμε όχι νιώθουμε ότι κάνουμε εμείς λάθος. Δεν κάνουμε κανένα λάθος. Δεν είναι ανοιχτή. Τώρα, η δομή της πρόσκλησης. Τη βλέπουμε εδώ πέρα αριστερά, είναι χαιρετισμός, σημαντικό, ερώτηση, πρόταση, διευκρίνηση, ορισμός, συνάντηση και κλείσιμο. Τώρα, στο χαιρετισμό. Καλησπέρα Νίκο, είμαι η Μαρία. Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνεις, όλα καλά. Χαιρετάμε γρήγορα, λέμε ποιοι είμαστε, να καταλάβουμε, να απαντήσουμε στην ερώτηση ποιος είμαι. Α, είμαι μια χαρά και μπλα μπλα μπλα, ωραία. Σύντομος χαιρετισμός, δεν πήραμε να μάθουμε όλα τα νέα, όπως είπαμε και πριν. Τώρα, σημαντικό, είναι αυτό πρέπει να υποθεί, δηλαδή αφού αποκαταστήσουμε επικοινωνία, ας πούμε, δηλαδή καταλάβουμε ότι και οι δύο γνωριζόμαστε, θα πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντικό, σε έχω καλέσει για κάτι σημαντικό. Γιατί αυτό, για να τον βάλουμε τον άλλον στο mood ότι έτσι είναι. Μπορείς να μιλήσεις, έχεις 2 λεπτά, σε θέλω για κάτι σημαντικό. Μήπως είναι ακατάλληλη στιγμή. Έχεις 2 λεπτά, σε καλό για κάτι σημαντικό. Γιατί μπορεί να τον πετύχω σε κάποια κατάλληλη στιγμή. Να σου πει, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, τα παιδιά κάνω μπάνιο τα μωρά. Ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Άμα είναι κανένας μικρός, μπορεί να τον πετύχεις να κάνει bungee jumping. Ξέρω εγώ, τι να πω. Ό,τι θέλεις. Τώρα, θέλουμε αυτό το τηλεφώνημα να έχει διαφορετικό ύφος από τα συνηθισμένα και να νοηθεί ότι το τηλεφώνημα θα είναι σύντομο. Γι' αυτό ακριβώς. Για να αφήσουμε να νοηθεί τη συντομία του τηλεφωνήματος και ότι θα είναι διαφορετικό, λέμε ότι έχω κάτι σημαντικό. Σε προδιαθέτω ότι θα ακούσει κάτι σημαντικό. Τώρα, εδώ είναι η κύρια ερώτηση. Άμα εφόσον ο άλλος έχει εστιάσει και έχει φέρει τα φώτα του, του κάνουμε εμείς την ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση είναι να δούμε αν είναι ανοιχτός. Καταρχήν, είσαι ανοιχτός σε νέες επιχειρηματικές προτάσεις ή σε επαγγελματικές προτάσεις. Είσαι ανοιχτός να κάνεις κάτι πέρα από αυτό που ήδη κάνεις για να αποκτήσεις έξτρα εισόδημα. Παράδειγμα, η πρώτη ερωπρόταση θεωρώ ότι τα πήγαινε πάρα πολύ ωραία αν ο άλλος είναι επιχειρηματίας. Δηλαδή, καταλαβαίνει από επιχειρηματικές προτάσεις ή επαγγελματικές. Και η δεύτερη θα τέριαζε σε έναν υπάλληλο. Αυτό βέβαια είναι προσωπική γνώμη. Μπορεί ο καθένας να μιλήσει και με τη γραμμή αναδοχής του. Απλά εκφράζω μία γνώμη. Μπορούμε να κάνουμε διάφορες προτάσεις που να καταλήγουν ουσιαστικά σε ένα θέμα. Αν είσαι ανοιχτός. Εφόσον είναι ανοιχτός, πρέπει να του μεταδώσω τι είναι αυτό που κάνουμε, την πρόταση. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει σχέση με affiliate marketing, mobile apps και internet marketing. Αυτό είναι μια εξαιρετική μετάδοση που ο άλλος δεν έχει καταλάβει τίποτα ουσιαστικά. Και, δηλαδή, άμα αυτό το πω στον μπαμπά μου, δεν πρόκειται να καταλάβει τίποτα. Αλλά άμα μιλάω με έναν άνθρωπο που είναι του marketing, του internet marketing, των εφαρμογών και όλα αυτά, θα καταλάβει αμέσως ότι εγώ συνδυάζω αυτά τα τρία. Έχω έρθει σε επαφή. Συνεργαστεί με μια ομάδα επαγγελματιών επιχειρηματιών που αναπτύσσουν ένα project που έχει σχέση με κοινωνική δικτύωση, internet marketing και εφαρμογές για κινητά. Πρώτον, εδώ μπορούμε να δούμε ότι είναι πάρα πολύ ωραία πρόταση. Το έχω έρθει σε επαφή ή συνεργαστεί με μια ομάδα επαγγελματιών επιχειρηματιών. Αποφεύγουμε να παίρνουμε τα φώτα όλα πάνω μας. Καλύτερα να χρησιμοποιούμε τρίτο πρόσωπο. Να πηγαίνουν τα φώτα σε κάποιον άλλον. Διότι όταν βάζουμε τα φώτα επάνω μας, κρινόμαστε εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, έχω έρθει σε επαφή με μια ομάδα επιχειρηματιών. Πότε πρόλαβες, ρε Σωτήρη? Χθες πίναμε μαζί μπύρες. Και μου έγινες και επιχειρηματίας. Ενώ άμα πω ότι έχω ένα εξαιρετικό project, θα μου πούνε πότε πρόλαβες. Ενώ άμα πω ότι έχω συνδεθεί με μια ομάδα επιχειρηματιών, οι οποίοι αναπτύσσουν ένα project που έχει σχέση με το ίντερνετ και δεν μπορεί να σου πει. Έχω γνωρίσει κάποιους ανθρώπους που αναπτύσσουν αυτό το πρόγραμμα. Παίρνεις τα φώτα από πάνω σου και τα βάζεις σε ποιον, στον άλλο, στον τέτοιο πρόσωπο. Ή αυτό που κάνουμε, φέρνει σε επαφή επιχειρήσεις και καταναλωτές μέσω ίντερνετ και εμείς μπορούμε να δημιουργούμε εισόδημα και από τους δύο. Είναι ένας άλλος τρόπος προσέγγισης.
Ένας άλλος πολύ ωραίος που τον είπε πριν και ο κύριος Λουκέρης είναι ότι θα σε ενδιαφέρει να εξοικονομείς χρήματα και να μπορείς ταυτόχρονα να κερδίζεις και από τις αγορές σου. Αυτό που κάνουμε είναι ένα project το οποίο εξοικονομούμε και κερδίζουμε χρήματα καθημερινά από αγορές μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Θα βρεις κάποιον που ταιριάζει πάνω σου, θα τον φορέσεις, που σου πηγαίνει, που σε κάνει σένα να νιώθεις άνετα να επικοινωνήσεις το μήνυμα και με αυτόν θα επικοινωνείς. Τελειώνουμε την πρόταση πάντα με ερώτηση. Γιατί όποιος κάνει τις ερωτήσεις ελέγχει τη συζήτηση. Παραδείγματα είναι, σε ενδιαφέρει να έχεις εισόδημα από το ίντερνετ ή από το κινητό σου. Οι άνθρωποι που συνεργάζονται, δεύτερο παράδειγμα, είναι σε ανάπτυξη και μου ζήτησαν να προτείνω 5-6 ανθρώπους κλειδιά για συνεργασία. Θέλουμε άτομα που να είναι φιλόδοξα, εργατικά, ανοιχτόμυαλα και σκέφτηκα εσένα. Έκανα καλά. Τώρα αυτό είναι επίσης μια δεύτερη πρόταση. Ίσως να την έχουμε ακούσει μερικοί πολλές φορές. Αλλά άμα κάποιος το λέει σοβαρά αυτό και το εννοεί, χωρίς να φοβάται ότι θα του πούνε κάτι, τελικά όντως δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους εμείς. Να είναι φιλόδοξοι, εργατικοί και ανοιχτόμυαλοι. Τι θέλουμε, να πέσουμε σε έναν που θα είναι μίζερος και θα λέει και τώρα τι είναι εδώ και τι κάνουμε και... Ωραία. Τώρα, διευκρινήσεις. Μπορεί να μας τύχει να μας ζητήσουν διευκρινήσεις. Δηλαδή, τι ακριβώς κάνετε. Πρέπει να δώσουμε παραδείγματα. Αυτό που κάνουμε είναι αρκετά πρωτοπιακό, γι' αυτό χρειάζεται να το δεις ολοκληρωμένο και σχεδιασμένο. Ουσιαστικά του λέμε να βρεθούμε για να το δείξουμε ολοκληρωμένο και σχεδιασμένο. Και το ήξερα ότι θα του ενθουσιαζόσουν. Να βρεθούμε από κοντά για να το δείξουμε ολοκληρωμένο και σχεδιασμένο. Να βρεθούμε από κοντά για τις λεπτομέρειες. Είναι λογικό να έχεις ερωτήσεις, θα καταλάβεις περισσότερο όταν βρεθούμε από κοντά και σου δείξω μερικά πράγματα. Σε χαρτί, στο κινητό, την εφαρμογή κ.ο.κ. Έτσι μπορούμε να μεταδώσουμε λίγο τι κάνουμε χωρίς να δίνουμε τα πάντα στο τραπέζι. Δεν μπορείς να τα μεταδώσεις από το τηλέφωνο, όπως είπαμε. Τώρα, ορισμός συνάντησης. Σε βολεύει καλύτερα τη Δευτέρα στις 7 στους Αμπελόκηπους ή να βρεθούμε Τετάρτη στις 8 στο ηλεκτρικό στο Μαρούσι. Προτείνουμε εμείς να διαλέξει ο υποψήφιος ανάμεσα στις δύο εναλλακτικές που έχουμε τσεκάρει εμείς. Ότι μπορούμε με τον ανάδοχό μας για να κάνουμε τις παρουσιάσεις. Δηλαδή, βάζουμε μέσα στην εβδομάδα πότε μπορούμε και εκεί πάμε και προτείνουμε. Αναλόγως και σε τι περιοχή είναι υποψήφιοι που θα πάρουμε και πού βολεύει. Συνήθως θέλουμε να κάνουμε. Δύο βήματα εμείς, να κάνει και αυτός άλλο ένα με δύο βήματα. Δεν θέλουμε να πάμε στον εργασιακό του χώρο. Είναι λάθος. Θα πρέπει να φύγει και αυτός να ξεβολευτεί, να δείξει ότι θέλει και εμείς. Δηλαδή, αν έχω ένα φίλο ο οποίος έχει κατάστημα και θέλω να του μιλήσω για συνεργάτη, όχι για την επιχείρησή του, δεν θα πάω στο κατάστημά του, διότι αμέσως μπαίνω στη διαδικασία πώλησης. Ότι μπαίνω εγώ από πίσω από το γραφείο του και πρέπει να του μιλήσω. Θα βρεθούμε απ' έξω. Ακόμα και καφετέρια να έχει, θα βρεθούμε στην απέναντι. Σε άλλη καφετέρια. Μα έχω καφέ. Και εδώ καφέ θα πιούμε. Και μια χαρά. Πρέπει να βρεθείς σε ξεχώρο κοινό. Να μην νιώθεις ότι εσύ πας να του πουλήσεις γιατί θα μπεις υποσυνείδητα σε αυτό και ότι αυτός πρέπει να αγοράσει. Εμείς δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε να συνεργαστούμε σε αυτή την προκειμένη περίπτωση. Και τα στάνταρ μας είναι συγκεκριμένα. Θέλουμε κάποιον που να ψάχνεται, να είναι ανοιχτός και να θέλει να κάνουμε κάτι μαζί. Τώρα. Ουσιαστικά θα πρέπει να προτείνουμε ημερομηνίες. Αν δεν μπορεί αυτές, προτείνουμε κάποια άλλη ή τον ρωτάμε πότε θα σε ενδιέφερε. Έχει τύχει και σε άνθρωπο περιστατικό να προτείνουμε 2-3 ημερομηνίες και να σου λέει δεν μπορώ. Οπότε εκεί κάπου καταλαβαίνεις ότι έχει χαθεί η έννοια του κατεπήγοντος και ότι κάτι δεν έχεις μεταδώσει σωστά. Οπότε μπορεί να του πεις, άστο Δημήτρη, τελικά από ό,τι βλέπω δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεσαι τόσο. Και επειδή υπάρχει τεράστια ανάπτυξη αυτή τη στιγμή. Αφού, αν όντως θέλεις να ενημερωθείς, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε τις επόμενες μέρες. Θέλω να ενημερωθώ. Αν θες να ενημερωθείς, τότε πώς έχουμε μέσα σε όλη τη βδομάδα, δεν μπορούμε να βρούμε μισή ώρα να βρεθούμε. Πρέπει κάπως να σηκώσεις πάλι τη στάση σου. Τώρα, για να κάνουμε το κλείσιμο. Τέλεια, Μιχάλη. Οπότε τα λέμε την Τετάρτη 8 στο ηλεκτρικό του Μαρισίου. Το σημείωσες, μην αργήσεις. Εδώ θέλουμε να πάρουμε ουσιαστικά τα τρία ναι. Ότι ο άλλος έχει όντως επιβεβαιώσει. Γιατί το κάνουμε αυτό, για να τον βάλουμε να θυμάται πιο πολύ το ραντεβού μας. Αν δεν το κάνουμε αυτό, πιθανόν ο άλλος να τον πετύχουμε σε κατάσταση που κινείται, που είναι στο μετρό ή που θέλει κάτι να κάνει ή στον υπολογιστή του και δεν σημειώνει. Αν υπομονώ για τη συνάντησή μας, ετοιμάσου να ακούσεις κάτι που θα αλλάξει το οικονομικό σου μέλλον. Έχω καλό προαίσθημα για τη συνάντησή μας. Ο σκοπός μας είναι στο κλείσιμο να τη βεβαιώσουμε το ραντεβού, να πάρουμε τρία ναι. Το σημείωσες ναι, οκ, okay, μην αργήσεις, θέλω να είσαι και εσύ εκεί στην ώρα σου, να σεβαστούμε το χρόνο. Το έχω σημειώσει και εγώ, εντάξει. Πώς θα πάρουμε τα τρία ναι στο κλείσιμο. Τώρα, χειρισμός ερωτήσεων αντιρρήσεων. Θα τύχουμε πολλές φορές
σε ερωτήσεις, αντιρρήσεις, από το τηλέφωνο και όλα αυτά. Μα εγώ δεν ξέρω από αυτά, υπολογιστές, mobile apps, διότι είναι λογικό. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι εμείς μιλάμε για κάτι απλό που δεν θέλει τεχνικές γνώσεις. Σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να σου εγγυηθώ ότι κάνεις ή ότι θα σου πάει. Πάντως να έχεις υπόψη ότι στο τεχνικό κομμάτι δεν θα κολλήσεις. Ουσιαστικά του λέμε πολύ απλά ότι δεν απαιτεί τεχνικές γνώσεις να είσαι προγραμματιστής. Πέστα μου από το τηλέφωνο. Αν δεν μου πεις, δεν έρχομαι. Προφανώς δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για εσένα. Προφανώς δεν είσαι ανοιχτός. Ας το μιλάμε κάποια άλλη φορά. Μα δεν είμαστε δεν θέλουμε να το πούμε με το ζόρι. Τι είπα να πει άμα δεν μου πεις, δεν έρχομαι. Ποιος είσαι και θα μου πεις άμα δεν μου πεις, δεν έρχομαι. Εάν μπορούσα, θα το έκανα. Είναι σαν να μου ζητάς να σου ταχυδρομήσω ένα κούρεμα. Είναι επίσης μια απάντηση που μπορεί να καταλάβει ο άλλος ότι σου λέει μια κοτσάνα. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω χωρίς να σου δείχνω ταυτόχρονα. Γι' αυτό και χρειάζεται να τα πούμε από κοντά. Νόμιζα ότι ήσουν ανοιχτός να ακούσεις. Επίσης, μια απάντηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε. Κοίτα, δεν είμαι σίγουρος ότι έχω τις δεξιότητες, το χρόνο, τα χρήματα, τον κόσμο και αυτά. Γενικώς, για ό,τι να μας πούνε, υπάρχει μια πολύ εύκολη διέξοδος, η οποία λέει, που λέγεται μην ανησυχείς, έχουμε ένα πρόγραμμα γι' αυτό. Έχεις πάρα πολλά λεφτά. Μην ανησυχείς, έχουμε ένα πρόγραμμα γι' αυτό. Δεν έχεις λεφτά. Μην ανησυχείς. Έχουμε ένα πρόγραμμα γι' αυτό. Δεν έχω κόσμο. Καλά, μην ανησυχείς καθόλου γι' αυτό. Έχουμε ένα πρόγραμμα. Έχω πάρα πολύ κόσμο. Εσύ και αν, για σένα κι αν έχουμε πρόγραμμα. Ό,τι θέλεις. Εδώ η κυβέρνηση έχει πρόγραμμα. Δεν θα έχουμε εμείς. Εάν τα χρήματα ήταν καλά, θα έβρισες τρόπο για χρόνο. Είναι μερικές ερωτήσεις που μπορούμε να κάνουμε. Ακριβώς αυτό θέλουμε. Ανθρώπους που δεν έχουν χρόνο. Αν είσαι τόσο απασχολημένος όσο λες, αυτό είναι το μόνο που μπορείς να κάνεις. Ή μπορούμε να ακολουθήσουμε τη διαδικασία των Feel, Fail, Found, τα 3F που λέμε. Δηλαδή, σε καταλαβαίνω πώς νιώθεις. Έτσι νιώθε και ο φίλος μου ο Μπάμπης, ο οποίος ξεκίνησε ακριβώς γιατί δεν είχε χρόνο. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε 5 δουλειές και προκειμένου να μπορέσει να μην δουλεύει 18 ώρες την ημέρα, ξεκίνησε για να ελευθερώσει χρόνο. Πώς θα σου φαινόταν να απελευθερώνεις χρόνο? Που μπορούμε να μιλήσουμε ουσιαστικά, σε καταλαβαίνω πώς νιώθεις. Έτσι νιώθα κι εγώ ή ένας φίλος μου, ένα πραγματικό γεγονός ή κάποιος συνεργάτης. Μέχρι που ανακάλυψα ότι εδώ μπορώ να γλιτώσω χρόνο. Το ίδιο υπάρχει σαν χειρισμό σε οποιαδήποτε αντίρρηση με αυτή τη μέθοδο. Τώρα, τι δεν πρέπει να λέμε. Για να θυμόμαστε και πάντα ότι η στάση είναι το παν. Δηλαδή, σκοπός είναι ακόμα και αν μιλάμε στο τηλέφωνο να μην φεύγουμε και χαμηλώνουμε το κεφάλι. Δηλαδή, νιώθουμε ότι κάνουμε κάτι σαν καταναγκαστικό. Διότι, άμα συνέχεια χαμηλώνεις, στο τέλος το τηλέφωνο είναι τεράστιο. Και νιώθεις ότι μπαίνεις στη διαδικασία που πρέπει να παρακαλάς και είναι δύσκολο, ενώ δεν είναι έτσι. Δεν λέμε λοιπόν δουλεύω σε ή πρόκειται για μια εταιρεία. Θα μιλήσουμε, μιλάμε. Ή απολογητικές φράσεις τύπου δεν έχεις τίποτα να χάσεις, μην ανησυχείς. Δεν θα το μετανιώσεις, θα πάρει μόνο 30 λεπτά. Δεν θα σε πιέσει κανένας, το υπόσχομαι. Και όλα αυτά είναι πράγματα που δείχνουν ότι προσπαθείς να απολογηθείς για ποιο πράγμα. Πολυλογία ή παρακαλυτά, να έρθει αναγκαστικά, να έρθει με το ζόρι. Και έλα και αυτά. Όλα αυτά δεν δείχνουν στάση ότι θέλω όντως να συνεργαστώ. Και άμα το σκεφτείτε, εμείς τι έχουμε καλέσει. Έχουμε καλέσει για συνεργασία. Από τη στιγμή που καλούμε για συνεργασία, δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε ένα mode που να πρέπει να παρακαλάμε τον άλλον για να συνεργαστεί. Σίγουρα δεν το παρακαλάμε για να συνεργαστεί και σίγουρα δεν του λέμε ψέματα, διότι αφού θα συνεργαστούμε θα το καταλάβει αν του λέγαμε ψέματα. Άρα είμαστε ειλικρινείς και δεν παρακαλάμε. Δηλαδή, άμα είναι να συνεργαστούμε και να τον παρακαλάω για να κάνει πρόσκληση ή για να κάνει δουλειά, δεν κάνουμε έτσι δουλειά. Μην συνεργαστούμε καθόλου. Και δεν θα κουράζομαι και δεν θα κουράζετε. Λοιπόν, εδώ έχω τελειώσει. Ελπίζω να μπόρεσα να βοήθησα μέσα από αυτές τις διαφάνειες και την παρουσίαση. Να δώσω το μικρόφωνο στον κύριο Άρη. Καλό σας βράδυ από μένα.